για την τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 120 με ειδικό 11 για τις διεπαγγελματικές ενώσεις. Αφορά μηχανισμούς που προβλέπει η κοινή αγροτική πολιτική, εξυπηρετούν την ενσωμάτωση των μικρομεσαίων αγροτών στα προτάγματα των βιομηχάνων και είναι απάτη ότι συμμετέχουν και εκπρόσωποι των αγροτών. Και ουσιαστικά μπαίνουν οι λύκοι, μονοπόλια δηλαδή του εμπορίου και της μεταποίησης, να φυλάνε τα πρόβατα, δηλαδή τους αγροτοπαραγωγούς. Και τα παραδείγματα σε αυτή την κατεύθυνση είναι πάρα πολλά. Δείτε, διαπαγγελματική βάμβακος, μέσω της οποίας η κυβέρνηση θα έλυνε το πρόβλημα των τιμών στο βαμπάκι. Τι συμβαίνει? Οι οικοκυστές κάνουν ό,τι θέλουν, ρουφώντας στην ουσία το αίμα των μικρών και μεσαίων βαμβακοπαραγωγών. Ή αντίστοιχα άλλο, μέσω των διαπαγγελματικών ενώσεων οι μεγαλοβιομήχανοι στην ουσία λύνουν τις διαφορές τους με χαρακτηριστική την κόντρα που ξέσπασε πριν λίγο καιρό για το ανάμεσα στους γαλακτοβιομήχανους για τη διαπαγγελματική της φέτας. Την ίδια ώρα που η τιμή στο εγωπρόβειο γάλα εξακολουθεί να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 20 ετών, παρά τη μικρή άνοδο που είχε φέτος, ενώ οι εξαγωγές φέτας και αντίστοιχα τα κέρδη των μεγαλοβιομηχάνων έχουν εκτοξευθεί. Και τέλος, στη συγκεκριμένη τροπολογία είναι απαράδεκτη και η πρόβλεψη για δυνατότητα ίσπραξης με ευθύνη του κράτους τελών από μη μέλη των διεπαγγελματικών, δηλαδή ουσιαστικά από τη λαϊκή κατανάλωση, για τη χρηματοδότησή τους φυσικά. Έτσι, ο λαός θα χρηματοδοτεί ένα μηχανισμό που λειτουργεί για λογαριασμό ποιών? Των βιομηχάνων και των μεγαλεμπόρων. Γι' αυτό εμείς καταψηφίζουμε, κύριε Πρόεδρε, την τροπολογία αυτή.